Η ιδιαίτερη ενόχληση έδειξε μειωνοτική εφημερίδα στη Δυτική Θράκη από την άσκηση χθε Κυριακή του εκλογικού δικαιώματο τελεχών των μονάδων του στρατού ξηρά στην Κομοτήνη σε μειωνοτικό σχολείο, φορώντα τη στολή τους. Φαίνεται κάποιοι στην περιοχή έχουν μια ιδιότυπη ενόχληση σε μια τέτοια εικόνα Ελλήνων στρατιωτικών που έκαναν απλά το καθήκον του ω πολίτε στη γιορτή τη Δημοκρατία που είναι η Ψηφοφορία από τις κάλπες που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορες περιοχές σε όλη την Κομωτινή, στη Δυτική Θράκη, τέσσερις κάλπες τοποθετήθηκαν στο μειωνοτικό Γυμνάσιο και το Λύκειο Τσελάλ Μπαγιάρ. Ενώ παρατηρήθηκε ότι η προσέλευση ήταν αρκετά μεγάλη, αξιοσημείωτο ήταν το γεγονό ότι οι στρατιωτικοί από του κοντινού στρατώνε στην Κομωτινή προσήλθαν με στρατιωτικέ στολέ για να ασκήσουν τα δικαιώματά του, αναφέρει μεταξύ άλλων το άρθρο. Γιατί τόσο όμω απορία στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματο Ελλήνων στρατιωτικών που βρίσκονται στου εκλογικού καταλόγου τη περιοχή σε μειωνοτικό σχολείο. Σίγουρα κάτι θέλει να δηλώσει το άρθρο ή να στείλει πιθανόν μήνυμα στην Άγκυρα, η οποία αναμένει και την παραμικρή λεπτομέρεια για να ηγείρει ανύπαρκτα θέματα στην ευαίσθητη περιοχή τη Θράκη. Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων μουσουλμάνων άσχησε χθε τα εκλογικά του δικαιώματα με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς οποιοδήποτε επεισόδιο σε μια ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται απόλυτα τη δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά, σε σχετική έκθεση κόλαφο του ΟΑΣΕ, αναφέρεται ότι ο Ερντογάν είχε ένα δικαιολόγητο πλεονέκτημα στι εκλογέ, επισημένοντα. Η κοινή αποστολή παρατηρητών από το γραφείο του ΟΑΣΕ για του Δημοκρατικού Θεσμού και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη, δήλωσε ότι ο νυν πρόεδρος και τα κυβερνώντα κόμματα απολάμβαναν ένα αδικαιολόγητο πλεονέκτημα κατά τι εκλογές της 14η Μαου στην Τουρκία, σε δήλωση προκαταρκτικών πορισμάτων και συμπερασμάτων που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Η δήλωση περιλάμβανε επίσης το γεγονός ότι οι συνεχείς περιορισμοί στις θεμελιώδεις ελευθερίες του συνέρχεστε, του συνεταιρίζεστε και τη έκφραση εμπόδισαν τη συμμετοχή ορισμένων πολιτών και κομμάτων της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στην εκλογική διαδικασία. Η Ελλάδα μέσα από αιματηρούς αγώνες εδώ και πολλά χρόνια απολαμβάνει όλα τα δημοκρατικά ιδεώδη και διαδικασίες όπως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ στην Τουρκία ευρίσκονται σε αυτό το τομέα πολλές δεκαετίες πίσω με ενδείξεις άκρως ανησυχητικέ για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτη όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.